Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην 132 η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε κάθε τρίτη στις 7, χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Ζητώ καταρχήν συγγνώμη για την διακοπή, αναγκαστικό διάλειμμα λόγω ιώσεων, και μαζέθηκαν αρκετά τα θέματα. Και όπως βλέπετε, πίσω μου έχω τη σημαία της Φινλανδίας. Μάλιστα. Αυτή της βόρειας χώρας, στην Σκανδιναβία, από την οποία έχει βγει ο όρος Φινλανδοποίησης. Και όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, έχετε διαπιστώσει ότι από το 2016 που ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, εμένουμε και επιμένουμε στο κίνδυνο η χώρα μας να ακολουθήσει τον ολιστηρό γν... δρόμο, την ατραπό, όχι της φινλανδοποιήσεως, αλλά της αυτοφινλανδοποιήσεως. Ποια η διαφορά. Φιλανδοποίηση είναι ένας ορισμός της διεθνή σχέσεις, ο οποίος ορίζεται από έναν ισχυρό δύναμη, γείτονα, παραδείγματος χάρη η Σοβιετική Ένωση, και έναν δύναμο, η σύγχρονος, ο σύγχρονος διεισμός των μιλίων, έτσι. Ο ισχυρός, η Σοβιετική Ένωση, ο αδύναμος, η Φινλανδία, πρωτεύουσα το Ελσίνκη. Άρα λοιπόν, όταν η χώρα, η μικρά, για να μην καταστραφεί από τον ισχυρό γειτονά τη επιλέγει έναν δρόμο ο οποίος την οδηγεί σε μια αυστηρά οδετερότητα, γιατί η Φιλανδία δεν ανήκει στο Ανατολικό στρατόπεδο, όπω γνωρίζετε. Εμεί επινοήσαμε τον άλλον όρο. Τη αυτοφιλανδοποίησεω. Δηλαδή, δίπλα μα δεν έχουμε κάποια Σοβιετική Ένωση. Δίπλα μα έχουμε μια Τουρκία, την νεοοθωμανική Τουρκία του Ερντογάν, η οποία όμω σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ω στρατιωτικό υπεργίγαντε. Ούτε καν στρατιωτικό γίγαντε. Έχει φυσικά τα μεγέθη, τα γνωρίζουμε, ποσοτικά και ποιοτικά, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση εκείνη η δύναμη στο κράτος ή ο που θα μας οδηγήσει στην αυτοπαράδοσή μας. Και από την ιστορία μας, εξ γνωρίζετε, δεν παραδεινόμαστε. Πολεμούμε μέχρι σε κάτω. Και γιατί σας έφερα τη σημεία της Φινλανδίας. Διότι με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, οφείλουμε να πούμε στον πολύ τον κόσμο ο οποίο ακούει πέντε πράγματα από τα δελτία, αλλά χρειάζεται να κατανοήσει μέσω επαρκού τηλεοπτικού χρόνου ποιο ακριβώ είναι το νόημα δηλώσεων και πώς αναλύονται και αν σχετίζονται με βλάβη των εθνικών συμφερόντων. Αυτό θα παρουσιάσουμε αμέσως τώρα και το κείμενο που βλέπετε προέρχεται από την ομιλία του πρώην Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Κοζιά, στο Φόρουμ των Δελφών. Το Φόρουμ των Δελφών, για όσοι δεν γνωρίζετε, είναι, θα λέγαμε σήμερα, το ελληνικό ταβό. Μαζεύονται, συλλέγονται, συγκεντρώνονται αξιόλογοι άνθρωποι, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντε, επιχειρηματίε, διπλωμάτε, συζητούν και χάρη στην τρομερά μεγάλη επιτυχία που έχει το Φόρουμ των Δελφών, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, Δίνεται μια ευκαιρία ανταλλαγή απόψεων και παραγωγή ειδήσεων. Μία εξ αυτών είναι και η συγκεκριμένη. Εξέπληξε ο κύριο Κοντζιά. Εξέπληξε με αυτά που είπε. Και αυτά που είπε δημιουργούν όχι απλά μια κερκόπορτα, αλλά ρήγμα κανονικό γκρεμίζονται τα θεοδοσιανά τείχη δεν είναι κερκόπορτα. Είναι προοπτική αλλαγής της εθνικής στρατηγικής, της ελληνικής γεωστρατηγικής, η οποία, εάν γίνει όπως ακριβώς την περιγράφει ο πρώην των Εξωτερικών, το μέλλον είναι άδειλον και ζωφερόν. Είπε λοιπόν, αν αρχίσεις τις διεθνείς σχέσεις και είσαι μοναχοφάης, λέγοντα όλα δικά μου. Τόσε, τότε γίνεται, γίνεσαι και εσύ μέρο του προβλήματος. Τι θα πει αυτό. Σημαίνει ότι αναφέρεται φυσικά στην ενέργεια. Αναφέρεται φυσικά στο πώ ορίζονται τα ενεργειακά παιδιά, Δηλαδή, συνεπάγεται, αναφέρεται στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδος και Τη αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οποία εμεί δεν έχουμε ορίσει και έχει ορίσει η Κύπρο. Μοναχοφάη. Το λέω και μου έρχεται στο μυαλό η λέξη λιχουδιέ του πρώην Προέδρου και προερχομένου από το Αχέλ, του κ. Χριστόφια, που είπε ότι οι υδρογονάνθρακε και τα ενεργειακά αγαθά είναι λιχουδιέ. Και με αυτά θα πρέπει να προσελκύσουμε την Τουρκία. Θα βάλουμε το πιάτο μπροστά για να έρθει το θηρίο να μυρίσει τους λιχουδιές και να φάει εμάς. Αυτό βέβαια όμως, όποιος έχει μία διαστρωματωμένη στον εγκέφαλό του ταξική συνείδηση και όχι εθνική, το τονίζουμε αυτό, άλλο το ένα άλλο για, το άλλο, για εκείνους που, από τους οποίους αναφερούνται με αυτά τα ιδανικά, τότε όλα είναι αντικείμενα γενικός και Εβραίος και Ισραηλινός θα λέγανε ορισμένοι συμβιβασμών και να εξασφαλίσεις, λέει, την ασφάλεια με δύο τετραμερείς και να δώσεις μια προοπτική ότι η Τουρκία, προσέξατε, όχι στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά στη Μεσόγειο συνολικά, θα συμμετάσχει στην οικονομική ανάταση. Τι είπε λοιπόν ο πρώην Υπουργός Επί των Εξωτερικών. Η Τουρκία, όχι στην Κυπριακή ΑΟΣ. Γιατί βγάζει την Τουρκία από την Κυπριακή ΑΟΣ και παραδίνει στο έλεος της Τουρκίας στη Μεσόγειο διότι προφανώς θα έχει στο μυαλό του μία επισπεύδουσα, ερωτηματικό, επίλυση του Κυπριακού. Μία λύση η οποία ουσιαστικώς αφού χωρίσει το νησί σε τουρκοκρατούμενο και ευρισκόμενο στην τουρκική σφαίρα επιπυροής, γιατί αυτό θα γίνει αν υπάρξει η επίλυση με βάση τα δεδομένα τα οποία οραματίζονται ορισμένοι, είναι προφανέ ότι η Τουρκία, αυτοβούλο αλλά και μέσω των Τουρκοκυπρίων, θα αναδιατάξει πλήρω την Κυπριακή ΑΟΣ, η οποία σήμερα, χάρη στον Τάσο Παπαδόπουλο, υπάρχει και βάσει αυτή ακριβώ της υπάρξεω, της κρατική δηλαδή Κυπριακή Οντότητα, μέλου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, η Τουρκία δεν μπορεί να πράξει αυτά που είχε σχεδιάσει από το 1923. Φίλοι και φίλε, όταν λοιπόν ο σεβαστό πρώην υπουργό των... Των, των, εσωτερικών αφαιρεί την Κυπριακή ΑΟΣ, αναγνωρίζοντα ότι αυτό θα αποτελήσει αντικείμενο άλλου είδου συμβιβασμών, ξέρετε, βλέπετε παντού εδώ ξεπροβάλλει το φάντασμα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό ω νίκη κατά του εθνικισμού. Όταν λοιπόν πάρει το περίστροφο και αυτοπυροβοληθεί, θα πει ότι εγώ, επειδή δεν μπορώ να σκεφτώ διαφορετικά. Θα καλέσω την αυτοκτονία μου ως νίκη κατά του εθνικισμού. Διότι όποιο πυροβολάει την ελληνική ιστορία, την οποία κάποιοι την έχουν ταυτίσει με την κακή έννοια του σοβινισμού, όχι του εθνικισμού. Έτσι, είπαμε, εθνικισμό και διεθνισμό. Έθνο, διεθν... μια, μια διεθνή οντότητα, ένα διεθνώ γίγνεσθε. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Όταν γίνει, το ξανασυζητάμε. Σε δύο χιλιάδε χρόνια. Αλλά απέχουμε πολύ μέχρι τότε. Αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό σοβινισμό, τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, που είπε και ο κύριο Κοντιά, ερχόμαστε μετά στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, δηλαδή, πάμε να κάνουμε τι, Πάμε να προβούμε, θα πω εγώ, σε μια κινεζοποίηση τη Ανατολική Μεσογείου και του Αιγαίου. Κρατήστε τον όρο κινεζοποίηση. Θα τον δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Θα αναγνωρίσουμε λοιπόν κάποια επιπλέον δικαιώματα σε μια χώρα που δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του 82 του Μοντέγκο Μπέι, τη σύμβαση για το δίκαιο τη θαλάσση. Και ακούστε τι λέει. Να πάρει λέει ανάταση. Δηλαδή να δώσουμε ανάταση στου Τούρκου, να του δώσουμε ενέργεια, να του δώσουμε δηλαδή χρήμα, δηλαδή ισχύ, να αγοράσουν περισσότερα οπλικά συστήματα, να αποκτήσουν περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο και να γίνουν οι υπερδύναμοι. Αυτό ονομάζεται γεωπολιτική ανοησία. Στην καλύτερα το περιπτώσω. Λέει παρακάτω. Πρέπει λέει, να βρεις τρόπους, ορα... οργανώσεως επιχειρηματικούς, της business, προσέξτε πώς το λέει ο, ο πρώην υπουργός, της δουλειάς και όχι της γεωπολιτικής. Πάρα πολύ Συνάδελφοι, πάρα πολλοί αναλυτές, πάρα πολλά χρόνια αναφέρονται στα γεωπολιτικά μας ατού. Ακόμα και οι σημερινοί κυβερνόντες λένε για την περίφημο γεωπολιτική θέση της Ελλάδος και πώς η Ελλάς έχει αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική της σημασία. Και όταν μιλάμε για το πιο σημαντικό κομμάτι της γεωπολιτικής μας αξίας, το οποίο μεταφράζεται σε έλεγχο υδατίνων εκτάσεων κάτω από τις οποίες υπάρχουν ενεργειακά αγαθά, απεμπολούμε προς όφελος των business της δουλειάς, το ίδιο πράγμα είναι οξύμορο, την γεωπολιτική. Δεύτερη σφαίρα, γιατί στην πρώτη αστοχήσαμε. Που να συμμετάσχει συνεχίζει λοιπόν σε αυτούς, σε αυτό που τις αντιστοιχεί και δυσαρμόζει. Και λέει λοιπόν, συνεχίζοντα, ποιο είναι αυτό, λέει, ο οποίο θα καθίσουμε να συζητήσουμε. Οπα. Εδώ το θέμα σοβαρεύει. Είναι ρητορική η ερώτηση. Αλλά όταν ένα πρώην υπουργό των εξωτερικών, ο οποίο ουσιαστικό φιλοδοξεί να είναι. Μια και λοιπόν και αναφέρεται στα τουρκικά δεδομένα, θα του δώσουμε τον τίτλο Ο Έλλην Νταβούτογλου. Και πολύ μεγάλο τίτλο. Είναι και πολύ υπερβολικό. Έτσι και τον Νταβούτογλου διατέλεσε και, και πρωθυπουργό τη χώρα. Έχει γράψει και ένα αξιολογότατο βιβλίο και επηρεάζει την τουρκική γεωστρατηγική και εν την γεωπολιτική θέση τη Τουρκία και τον Οθωμανισμού. Το δόγμα του Οθωμανισμού. Καμία σχέση βέβαια, αλλά α του δώσουμε έτσι αυτόν τον τίτλο. Προ χάρη τη συζητήσεω. Δεν είναι άλλωστε προσδετικός. Και Μα λέει ότι θα συζητήσουμε. Άρα, έχοντα υπόψη το δεδομένο των Πρεσπών, την επίσκεψη του Τσίπρα, του Πρωθυπουργού μα, ναι, εμάς είναι, Έλληνε Πρωθυπουργό είναι, στην άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλοι και όλε ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Άρα, κάτι έχει συζητηθεί. Άρα, όντω έχει κάτι συζητηθεί και περιμένουμε τι διαπραγματεύσει. Πώ είναι αυτό με τη χθεσινή δήλωση του Γιλντή στην Ελληνική Βουλή, τι να πω. Θύμισε μέρε μονάχου του 38. Λυπούμε που το λέω. Όπου ακριβώ εμπνεώμενο από όσα είπε και θα πει στη συνέχεια, και θα αναφέρω στη συνέχεια, ο Τούρκο στην έδρα του Κοινοβουλίου μα είπε ακριβώ τα ίδια πράγματα. Η ισχύ δια τη αυτογραμμή, δια τη γεωγραφία και γενικότερα η Κύπρο η κακιά που έχει υποστεί βιασμό του 1974 και ακόμα να συνέλθει και προσπαθούν ακόμα με τα νέα λεξιλόγια να απαλείψουν τον όρο κατοχή και τον όρο κατοχικέ δυνάμει και να εμφυσίσουμε ενοχικό σύνδρομο, σύνδρομο τύπου τη Στοκχόλμη στο νησί μα, τη μεγαλώνισό μα, η οποία στενάζει κάτω από την πότα, την αρβίλα του Τούρκου κατακτητού. Και μας λέει λοιπόν ότι έχει έρθει η στιγμή να το ξανασυζητήσουμε. Και συνεχίζει λοιπόν, αν νομίζει λοιπόν όπως κάνουν μερικοί στην Ελλάδα, ότι η Τουρκία, ακούσε τι λέει ο πρώην Υπουργός των Εξωτερικών, με χιλιάδες μίλια δεν έχει ΑΟΣ, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Δεν έχει τίποτα. Και προσέξατε, και όλοι οι είναι λέει ξέρω εγώ το Καστελόριζο. Και όλοι η ΑΟΣ είναι ξέρω εγώ το Καστελόριζο. Έχει 100% όλη την περιοχή, δεν είναι έτσι. Δηλαδή αγαπητοί φίλοι και φίλες καταλαβαίνετε ότι ακόμα και το για ο στρατηγικό μας πλεονέκτημα στο Καστελόριζο απεμπολείται έστω και ελεκτικός, αλλά σε ένα διεθνές φόρουμ και την επομένη με την ίδια ημέρα μπήκαν οι τουρκικέ Οθωμανικές φυλάδε και πανηγύριζαν. Τι να πω. Ούτε κάποιοι φαναριώτε στη χειρότερη του εποχή. Στη χειρότερη, στη των, των, περιόδων. Θέτουμε ζήτημα Καστελορίζου. Θέτουμε δηλαδή προδιαγραφές συζητήσεων ενώπιον μιας τουρκικής μαβίβατάν. Γίνονται αυτές οι δηλώσεις τη στιγμή που οι Τούρκοι έχουν τα στρατεύματά του και το ναυτικό του και την αεροπορία του πλήρω ανεπτυγμένου και λένε συνεχώ ότι έχουμε δικαιώματα. Και έχει το πρώην Υπουργό Εξωτερικών και το επιβεβαιώνει εμέσω, αλλά και αμέσω με αυτά που λέει. Τα πράγματα λέει θέλουν προσοχή, φιλική πολιτική, διεθνέ δίκαιο. Αυτό το διεθνέ δίκαιο μα έχει καταστρέψει. Και να βάζει τον και τον άλλον στο παιχνίδι για να κατευνάζει. Να το, όχι να τον βάλεις απέναντι. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Για να κατευνάζει, όχι να τον βάλεις απέναντι. Φίλοι και φίλες, πριν αναφερθούμε στην κινηζοποίηση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ο όρος κατευνασμός είναι αντίθετος με τα εθνικά συμφέροντα. Από τότε που υπάρχει έθνος. Από τότε που υπάρχει έθνος κράτος. Από τότε που υπάρχει η ελληνική δημοκρατία. Όσες φορές ασχοληθήκαμε με το κατευνασμό, οδηγηθήκαμε σταθερά και γρήγορα στην κατάρρευση, την εσωτερική. Ουδής δέχεται ότι όποιος κατευνάζει είναι σοβαρός παίκτη. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι η πλέον τρανή απόδειξη περί τούτου. Το κατευνασμό, άλλωστε, υποστήριξε και ο διαπραπέστατος καθηγητής, ο κύριος Ροζάκης, σε καθημερινή. Πρέπει να κατευνάσουμε την Τουρκία. Να κατευνάσουμε την Τουρκία. Δηλαδή να καθίσουμε να παζαρέψουμε και να δώσουμε. Από τι, από τα δικά τη, όχι. Από τα δικά μα. Γιατί εμεί βλέπεις, βλέπουμε την Τουρκία, λε και έχουμε την Κίνα απέναντί μα. Και τι θέλω να πω. Περιφερειακέ διαφορέ και αμφισβητήσει στη θάλασσα τη Κίνα, στη συνική θάλασσα. Κίνα. Προσέξτε λοιπόν ότι ο Βιετνάμ, η περιοχή τη Μαλαισία, πλευρά, Φιλιπίνες, και εδώ πάλι η Μαλαισία, να τα νησιά τα περίφημα Σπράτλιν και τα Πάρασελ Islands. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή εδώ βλέπετε την αποκλειστική οικονομική ζώνη των διαφόρων χωρών. Ακόμα και το Βιετνάμ, θα βλέπετε το πορτοκαλί. Βιετνάμ. Εδώ είναι της Μαλαισίας. Η κόκκινη γραμμή όμως είναι τα claims, οι ισχυρισμοί, οι απαιτήσει της Κίνας. Αυτό θέλει να κάνει η Τουρκία. Αυτή τη γραμμή ακολουθεί. Δηλαδή η Κίνα εξαφανίζει το Βιετνάμ, ουσιαστικά το, 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 το καταστρέφει όλη, του το υφαρπάζει όλη την αποκλειστική οικονομική ζώνη, τίον φυτή Φιλιππίνε μέχρι και τη Μαλαισία. Αυτή είναι η υπεριαλιστική πολιτική, κυριολεκτικό όμω, έτσι, τη επίπεδου τη δυναστεία των Χαν. Αυτό όμω το παίρνει η Τουρκία και λέει: Εγώ δεν έχω υπογράψει τη σύμβαση το 1982, μα ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει τι έχουν κάνει. Άρα λοιπόν τα μίλια της Τουρκίας, σύμφωνα με τον πρώην Λένινα Υπουργό των Εξωτερικών, είναι εκείνα και η πρόσβαση που πρέπει να έχει στις αχθές της, το ζητούμενο. Αυτό ζητάει η Τουρκία. Αν καθίσει να μιλήσεις μαζί τους, αυτό θα σου πούν. Αυτό έχουν καταλάβει οι Τούρκοι. Αυτό είναι εκείνο το οποίο απαιτούν. Ευτυχώς, το τονίζω, ευτυχώς, σε αυτή την πολύ δύσκολη περίπτωση, Υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν ελίως εναντίον στρατηγικά συμφέροντα. Ακριβώς από την απέναντι. Και ξέρετε κάτι. Πρόχθες, 3 Μαρτίου του, 2000... του 2019, συμπληρώθηκαν 101 χρόνια από την περίφημο συνθήκη του Μπρέσ Λιτόφσου. Μάλιστα, νομίζω ότι οι δηλώσει του κυρίου Κοτζιά έγιναν ανήμερα τη επαιτίου. Η συνθήκη του Μπρέστ Λιτόφσκ είναι αυτή η οποία συνήθει μεταξύ της νεαράς τότε Σοβιετικής, του νεαρού τότε Σοβιετικού κράτους, των της των Γερμανών, Δεύτερο Ράιχ, και των Οθωμανών. Γιατί έγινε, έγινε με σκοπό να κερδιθεί χρόνος. Παραδόθηκε λοιπόν έδαφος. Ουκρανία, Ευκορωσία, μεγάλο μέρος, Βαλτικές Δημοκρατίες, μεγάλο μέρος του Καυκάσου. Αφήστε μα ήσυχου να εφαρμόσουμε το πολιτικό μα πρόγραμμα, ήταν και βγάζουμε τελείω τη ρωσική αυτοκρατορία η κατέρευσε τον Ρωμανόφ. Εκτελέστηκαν οι Ρωμανόφ από του κομμουνιστές. Και ε, εμεί δεν θα σα προκαλέσουμε κανένα πρόβλημα. Λέω, αν, αν στο μυαλό ορισμένων κάποιων υπάρχει η προοπτική να μπορέσουν να δημιουργήσουν σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι την περίοδο των επόμενων εκλογών. Τέτοιες στρατηγικές συνθήκες, τέτοιες συνθήκες πλήρους παραδόσεως και υποχωρήσεως, διότι όταν καθίσεις να συζητάς με τους νεοοθωμανούς για το αν η Τουρκία έχει δικαιώματα, πάμε στην επόμενη εικόνα, είναι πραγματικό σαν να ετοιμάζεσαι να αυτοκτονήσεις. Κάθε φορά λοιπόν που λένε αυτά τα φλιναθήματα, θα τους δείχνουμε την εικόνα τα σύνορα της γαλάζιας πατρίδας κατά τον Ερντογάν. Δηλαδή, επ' αυτού θα πάμε να συζητήσουμε. Δηλαδή, θα συζητήσουμε το μπλε, το μπλε του Αιγαίου, αν θα είναι τυρκουάζ, το γαλάζιο της σημαία μας, αν θα αντικατασταθεί και θα υποκατασταθεί από το τυρκουάζ χρώμα των Σελτζούκων. Αυτό είναι εκείνο το οποίο πιστεύουν και οραματίζονται κάποιοι. Και ξέρετε κάτι. Είμαι, θέλω να είμαι δίκαιος. Πράγματι, πρέπει να δώσουμε ένα κομμάτι της γαλάζιας Μεσογείου, την οποία τη λένε κάνει, τη λένε, τη άκτενης, που σημαίνει λευκή θάλασσα. Φοβούντουσαν. Λευκή διότι αφρίζει. Όντω δικαιούνται ένα κομμάτι. Βεβαίω. Το μπάτο τη δικαιούνται. Το βυθό της. Ο άκτος είναι υποθαλάσσιο. Εκεί που είναι τα βυθισμένα πλοία, τα βυθισμένα αεροσκάφη. Γιατί ο αφρός είναι ελληνικός. Ήταν ελληνικός και θα είναι ελληνικός. Και αν έρθουν οποιαδήποτε με τέτοιου είδους νεοφαναριώτικη λογική, ή, και αναφέρομαι στους, στην εινθυρή, στην περίοδο των φαναριωτών, έτσι και να ξεχωρίσουμε, ή κατευναστές, νεοκατευναστές, των νέων αναθεωρητών της Ανατολικής Μεσογείου, η απάντησή μας θα είναι ένα ξερό όχι. Και πρέπει να είναι τόσο μεγάλο, να έχει τέτοιο μέγεθος, που να τρανταχθεί το οποιοδήποτε μέγαρο, Μαξίμου. Διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν να επιλύονται σε μία λογική του όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια και τι ωραία θα πρέπει να ζήσουμε αδελφομένα. Καμία αντίρρηση στο παγκόσμιο κράτος, όποτε, οψόποτε συμβεί αυτό, να το συζητήσουμε στην αναθεωρητική ρεβιζιονιστική Τουρκία που ασκεί γεωστρατηγικό μπούλινγκ εκφοβισμό κατά τη Ελλάδο και τη Κύπρου. Αυτό είναι έγκλημα εσχάτης προδοσία ενώπιον τη ιστορία του ελληνικού έθνου. Και αν πρόκειται πραγματικώς να λάβουμε τα όπλα, θυμίζω, πόλεμος ειρήνης εσχράς ερετότερος, Θυμοσθένης. Δεν φοβηθήκαμε, ούτε θα σπεύσουμε να πάρουμε τα όπλα. Αλλά ας κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Και δεν είναι δυνατόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, να υπάρχουν σε μια περίοδο στην οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη η Βατάν, με ένα σωρό επικίνδυνες δηλώσεις. Εμείς προχωράμε διαμέσω του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης σε τακτικές και έκτακτες κρίσεις. Το ξέρετε ότι αποστρατεύθησαν Αυτά είναι ευθύνη του Υπουργείου Εθνική Αμήνη. Αποστατεύθησαν οι τέσσερι εκ των έξι διοικητών τη ΑΣΔΕΝ σύν τον επιτελάρχη τη. Η ΑΣΔΕΝ, τα νησιά, τα νησιά μα, εδώ. Τέσσερι εκ των έξι σύν τον επιτελάρχη της. Είναι ποτέ δυνατόν να προχωρά σε τέτοιε αλλαγέ σε μια περίοδο, στην οποία πραγματικά η Τουρκία λισομανά, γίνονται αλλαγέ στην αεροπορία, γίνονται αλλαγέ στο πολεμικό ναυτικό. Εντάξει, οι κρίσει, δεν είπαμε να γίνονται οι κρίσει. Αλλά μήπω θα πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα ω να είμαστε έτοιμοι για να αποτρέψουμε. Μα όταν όμω έχει πάρει. Λέω, λέω, μπορεί. Μπορεί, μπορεί να ασφάλω. Ο Υπουργό την εντολή στο δόγμα του κατευνασμού. Δεν θα γίνει τίποτα, δεν πειράζει. Για να καταλάβετε, σαν να ήρθαν πέντε σφαίρε ελευθέρων σκοπευτών και να σκότωσαν του πέντε διοικητέ. Και αναφέρω μόνο σε αυτή την περίπτωση. Και αυτομάτω μείναμε ακέφαλοι. Θα αντικατασταθούν. Αλλά μέχρι να αντικατασταθούν, ο αντίπαλο βλέπει. Ο αντίπαλο είναι οι Τούρκοι. Βλέπει ότι οι Έλληνε δεν είναι αυτό που λένε. Λέει λοιπόν, είναι έτοιμοι να προσκυνήσουν, να γίνουν τα γεωπολιτικά γιουσουφάκια μα. Έτσι το βλέπουν οι Οθωμανοί. Ο συγχωρεμένο, ο αίμνητο νεοκλή είχε μιλήσει για την περίφημο κάθετο σχέση. Εμεί συζητάμε με τους Τούρκους, σε αυτό το επίπεδο, θεωρώντας ότι είμαστε ίσοι προς ίσον, αλλά αυτοί μας βλέπουν έτσι. Γιατί είναι στο δόγμα ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος φοβάται τον Θεό. Ισλαμικό δόγμα αυτό. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο μεταφράζουν σε κάθε σχέση. Και ιδιαίτερο οι του Ερντογάν, που είναι νεοοθωμανοί ισλαμιστές. Ιδιαιτέρως αυτοί. Και τους δίνουμε τέτοια εικόνα αντιλαμβάνεστε το τραγικό λάθος που γίνεται. Να το λάθος μήνυμα. Και ότι μπορείς να λύσεις το θα βομβαρδίσεις μια βραχονισίδα. Αλλά όταν προχωρείς σε κρίση τη στιγμή που ο άλλος κάνει τη μεγάλη του άσκηση και σε απειλεί, δείχνεις σε συνδυασμό με τα όσα υπόθηκαν από τον πρώην υπηκό των εξωτερικών, δεν μπορεί παρά να υπάρχει και καπνός και φωτιά. Και πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. θα ευχαριστήσω για πολλωστή φορά τον Ηλία τον Κονοφάγο. Και οι λιχουδιές, όπως δείξαμε και στο παρελθόν, που αφορούν τις εξορίξεις και τις ευρύτα τα στον Γλάφκο, στη Δελφίνη, στην Ανθέα, στον Ονισιφόρο, στην Καλυψό, στην Αφροδίτη. Είναι αυτό το οποίο τραβάει τον Νεοοθωμανό και τον ελκύει. Διότι όπω καταλαβαίνετε όλοι και όλε, ο Τούρκος, μέσω τη εμπλοκή του στην, στην ε, στο μοίρασμα των ενεργειακών πόρων, μέσω αυτής ακριβώ τη απαιτήσεώ του, θέλει να αποκτήσει ισχύ, να αποκτήσει χρήματα. Και η Κύπρος προσπαθεί να τον κατευνάσει. Θα μου πούνε κάποιοι, μα τι λέτε τώρα. Εδώ υπάρχει το ζήτημα της, ε, ε, συμφωνίας, επικειμένου συμφωνίας με τη Γαλλία, πιθανότατα και με την Αγγλία, μια επικαιροποιημένη συμφωνία, πιθανότατα και με άλλες χώρες, όλοι αυτοί θα έρθουν να προστατεύσουν την Κύπρο. Όχι, δεν προστατεύουν την Κύπρο. Τα δικά τους συμφέροντα προστατεύουν. Η Κύπρος θα αποστατευθεί αν πάει μια επιλαρχία Λέοπαρτ 2α4, 41 άρματα, που έχει ζητήσει το ΓΕΦ το Γενικό Επιτελείο Εθνική Φρουρά. η Κύπρος, θα προστατευτεί αν αυτά τα Λέοπαρτ συνοδευτούν από επιθετικά ελικόπτερα. Από απάτσι. Αν αυτός, αυτός ο χερσαίος όγκος πυρός, έχει αποκτήσει φτερά από μοιράς 2000, Παύλα 5 και F-16, Block 52 Plus, Advanced. Όλα αυτά θα σιγουρεύσουν την ασφάλεια. Διότι χωρίς αυτά, οι Κύπροι θα κοιτάξουν το, πιάτο με τις λιχουδιές και θα καταλάβουν ότι μέρος της λιχουδιάς είναι και εκείνη. Γιατί ο Τούρκος θα θελήσει να καταναλώσει και τις πηγές, Λεόντιος Μερίδα, αλλά και εκείνους που τις προσφέρουν. Είναι πάγιο δίδαγμα της ιστορίας. Πώς έβγαλαν λοιπόν οι φίλοι μας οι Τούρκοι το δεύτερο γεωτρύπανο, το πρώτο σα θυμίζω, το είχαν βγάλει. Φατίχ. Μωάμεθο Β. Ο πορφητή. Το δεύτερο το έβγαλαν Σελίμ. Γιαβούζ. Φατίχ. Γιαβούζ. Από το Σελίμ τον πρώτο. Τον ιό του Βαγιαζίτ του βίτα, Ο οποίο βασίλευσε από το 1512 έω το 1520. Εντάξει. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο εγέννησε στη συνέχεια τον Σουλεϊμάν, τον μεγαλοπρεπή ο Σελίμ, ο λεγόμενο Γιαβούζο Σκληρό, ή το μέγα διώκτη των χριστιανών. Είναι εκείνο λοιπόν, ο οποίο, θα μιλήσουμε για αυτό στη συνέχεια, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, κατά τα 6.516-1517, προχώρησε και εισέβαλε στι περιοχέ των Μαμελούκων τη Αιγύπτου και κατέλαβε το υπόλοιπο τη Παλαιστίνη Συν την Αίγυπτο. Και τότε άρπαξε το δικαίωμα του Χαλίφη, έκλεισε, στο, στην Κωνσταντινούπολη τον Χαλίφη και από εκεί και ύστερα όλοι οι Οθωμανοί Σουλτάνοι μέχρι τον Κεμάλ έχουν αποκτήσει τον τίτλο του Χαλίφου. Συνεπώς, πήρε και τον Ζουλφικάρ, το ιερό του σπαθί, του προφήτου, των απογόνων του και έκτοτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία μετατράπηκε κυρίως σε Ισλαμική, διότι πλέον δεν είναι Έλληνες χριστιανοί, Ρωμαίοι χριστιανοί. Ρωμαίοι είμαστε. Ρωμιοί. Αυτοκρατορία. Δεν είναι πλέον η πλειοψηφία, αλλά οι Άραβες κυρίως μουσουλμάνοι. Γιαβούζ, το όνομα του Δευτέρου Γεωτρυπάνου, ο σκληρός. κατέλαβε λοιπόν την Αίγυπτο. Και μάλιστα λένε οι ιστορικές πηγέ ότι έκοψε δεκάδες χιλιάδες γλώσσες από τους Έλληνες της Αιγύπτου, επειδή ομιλούσαν ελληνικά. Ο Γιαβούς λοιπόν ο σκληρός υλοποίησε την πανάρχια, πανάρχια μάχη διαπάλη μεταξύ της δυνάμειος που επικρατεί στο οροπέδιο της Ανατολίας και της δυνάμειος που ελέγχει το Δέλτα του Νείλου. Και το έπαθλο είναι η Μέση Ανατολή, η Συροπαλαιστίνη. Και στο επίκεντρο ήταν η Κύπρος. Αλλά δεν μπορούσε να την καταλάβει, διότι η Βενετή, ναυτική υπερδύναμης, είχε την Κύπρο υπό την κατοχή της. Άρα λοιπόν, αυτή ακριβώς η σημειολογική συμβολική σημασία, ονομασία, ονοματοθεσία του Γεωτρυπάνου σε Γιαβούς, σε Λίμ πρώτος δηλαδή, δείχνει ότι ο Νέο Οθωμανός, ο Ερντογάν και το επιτελείο του, στοχεύουν στην άλωση και στην κατάκτηση όλων αυτών των ενεργειακών χώρων, τις οποίες τις ελέγχουν και οι Έλληνες, αλλά και οι καταυτούς μα μαμελούκοι της Αιγύπτου. Το καταλαβαίνουν φαντάζομαι στην Αιγυπτιακή Πρεσβεία και στο Κάιρο του Προέδρου Αλσίση. Ο Σελίμ λοιπόν νίκησε. Αν όμω είχε παρέμβει όπω έπρεπε η Βενετία, μπορεί αυτό να είχε αποτραπεί. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ιστορικό δίδαγμα. Καλά και το Φατίχ, καλά και το Γιαβούζ. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Δύση πρέπει να προστρέξει για να μην έχουμε νέε αλώσει και νέε καταλήψει εδαφών. Διότι το όχημα του Ερντογάν εκτό από τα γεωτρύπανα είναι και οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και στην Ουάσιγκτον, και στο Λονδίνο, και στα Ιεροσόλυμα, και στο Τελαβίβ, και όπου θέλετε. Γιαβούζ, Σελίμ, θα σας πω μια ιστορία. Κλειδί της ιστορίας, άλλωστε, είμαστε, πριν μπούμε στα ενεργειακά. Ήθελε να καταστρέψει όλα τα μοναστήρια. Κυνηγούσε ανηλαιώς τους Έλληνες. Είχε θέμα με τους Έλληνες. Παρ' όλα αυτά όμω, του άρεσαν να τον αποκαλούν βασιλέα τη Τραπεζούντα, γιατί από εκεί ξεκίνησε τα διοικητική, τη διοικητική του καριέρα από τον πατέρα του τον Μαγιασί, Ήθελε να αποκαλείται, να βστάνεται ω απόγονο των κομμουνινών. Αλλά κυνηγούσε του Έλληνε. Σε μία λοιπόν από αυτέ τι αλαζονικέ εκδρομέ, που οποίε έκανε και απειλούσε, πήγε όπως θέλετε όλοι στο μοναστήρι τη Σουμελά. Της Παναγίας της Σουμελά. Και και ενώ κυνηγούσε, είπε αυτό το μοναστήρι, εγώ θα το καταστρέψω. Και συνέβη το εξής. Έπεσε παράλυτος. Ναι. Όταν κατάλαβε ότι αυτό που έκανε ήταν ανίερο, λέγεται ότι κοινώνησε, ήπια από το Αγίασμα της Μονής και έγινε καλά. Και από τότε σκέπασε, λέει, τη Μονή με χάλκινε, χάλκινη οροφή, άναψε και πέντε λαμπάδες, δεν ξέρω αν έκανε το σταυρό του. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, το μάθημα το πήρε. Και στα ύστερα του, ο σκληρός Γιαβούς άλλαξε τη συμπεριφορά του απέναντι των Ελλήνων. Βλέπετε να πάθει κάποια παραλυσία και το γεωτρύπανο. Ενδιαφέρον θα έχει. Βέβαια, εδώ δεν υπάρχει μόνο σομελά, Αλλά όταν παραβιάζει τα ιερά και τα όσια τη Ανατολική Μεσογείου και η Σαλαζόν, το λέει και η ελληνική μυθολογία. Και ραβνό του Διό επέρχεται. Η θεία παρέμβαση, η οποία έχει πάντοτε ανθρώπινα χέρια. Και αν μη τι άλλο στην περιοχή αφθονούν οι χριστιανοί και γενικότερα όσοι δεν είναι μουσουλμάνοι. Χάρη λοιπόν στον κύριο Κονοφάγο, στον καθηγητή, στον διαπρεπέστατο καθηγητή, μα έδωσε αυτόν τον, αυτό τον πίνακα. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερω και δημοσίω. Τρει εκατομμύρια κυβικά πόδια. Η Αφροδίτη, η Καλυψό, ο Γλάφκο, ο σύνολον 18,35. Μία, θα ήθελα να σα πω κάτι, μια διευκρίνηση. Εδώ υπάρχει μια εκτίμηση, αισιόδοξη εκτίμηση, για το Γλάφκο. Όπω όμω έχει αναφέρει και ο καθηγητή γεωπολιτική, ο κ. Θεόδωρο Τσακύρη, σε εκτεταμένη αρθρογραφία στην καθημερινή, αυτή τη στιγμή δεν προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι έχουμε 20, 30, 40, 50, 3 εκατομμύρια κοιτάσματα. Όχι. Προσπαθούμε να οργανώσουμε τα κράτη και τι εθνικέ γεωγραφιοκρατίες, στην Κύπρο πρωτίστω και δευτεροβόντω στην Ελλάδα, να μπορέσουν να κατανοήσουν τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ανακάλυψη, διότι οι Αμερικανοί της ExxonMobil θα πραγματοποιήσουν κι άλλες δύο γεωτρήσεις, γιατί είδαν ότι στο Γλάφκο, που κυμαίνεται μεταξύ 4, 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, που είναι φυσικά πολύ μικρότερο από το ζόρ, πιθανόν να έχουμε και άλλα κοιτάσματα. Μα αλλά αυτά που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής, και αν δεν είναι 18,35, και είναι, ξέρω εγώ, επίση 15-3. Είναι υπέρ αρκετά για να ξεκινήσουμε τι εξαγωγέ. Είναι μια πολύ καλή πρώτη ύλη να ενισχυθεί ο EastMed και να γίνει βιώσιμο. Και κοιτάξτε τι, μου, τι μα έδωσε ο κ. Κονοφάγο. Τι σημαίνει σε πρίνο, μετατρέπουμε σε πρίνου. Το κοίτασμα πετρελαίου. Η Αφροδίτη είναι 9 φορέ ο πρίνο ή 900 εκατομμύρια βαρέλια. Το Καλυψό είναι 20 φορέ ο πρίνο ή 2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Γλάφκος στην ίδια ακριβώς ε, ποσότητα και αναλογία. Ο νησφόρο, Φόρος ένας πρίνος και περίπου 80 εκατομμύρια. Σύνολο δηλαδή περίπου 50 πρίνοι. Δεν πρέπει να χαίρονται στην Ανατολική Μεσόγειο οι αδελφοί μας οι Κύπροι. Να αισθάνονται ισχυροί και να τα, να τα περιφρουρήσουν όλα αυτά. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Διότι ο Οθωμανός έρχεται και είναι διψασμένος για ενέργεια και για αίμα. Και ποια είναι η αξία τους. Ξανά πάλι η επικαιροποίηση. 121,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκεί η γραφειοκρατία της Κύπρου να κινηθεί γρήγορα, να σταματήσουν οι ιστορίες και τα φλιναφήματα περί σύμφωνα με τους τουρκικούς όρους. Δεν χρειάζεται. Ας μείνουν εκεί που είναι και θα παρακαλούν τα επόμενα χρόνια. Όχι εμείς να τρέχουμε στα τέσσερα και να γίνουμε τα γεωπολιτικά τους σουφάκια. Αυτό να το ξεχάσουμε. Και εκείνοι και εμείς όσοι σκέφτονται με κατευναστικό εγκέφαλο. Αυτό λοιπόν είναι το διακύβευμα μέχρι σήμερα. Θέλει χρόνια για να ολοκληρωθεί. Ίσως να πάμε και στο 23. Ίσως και στο 24. Μα εδώ είναι να δείξουμε τις αρετές μας και να φανούμε ικανοί και αντάξει του δώρου. Και αυτό το δώρο θέλει να πάρει ένα μέρος της το μεγαλύτερο, η Τουρκία. Και πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα για να δείτε. Ξανά πάλι ευχαριστούμε τον καθηγητή Κονοφάγου. Αυτά όμως δεν είναι μόνα τους. Συνδέονται με αυτό τον υπέροχο χάρτη που βλέπετε. Είναι στόχοι κοιτασμάτων, ρίφλιτς, τύπου ζορ, δυτικά και ανανοτιοδυτικά της Κρήτης. Όταν η επιφάνεια του κοιτάσματος του ζώρη είναι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, για δείτε λίγο τους αριθμούς, 760 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Α, ας το καλύτερα από εδώ. 130, 170, όλα είναι παραπάνω του ζώρ. 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 200, 160, 150, 200, 260, 400. Και τι κάνουμε εμείς εδώ. Α σας πω σταματάμε τα πάντα λόγω λέει, περιβαντολογικών μελετών. Κάτι συνέβη κάποια χελώνα στον κόπο τη της, της Πάτρα, ειδοποίησε την αδελφή τη στον κόπο τη Κυπαρισία. Μα μιλάμε για φυσικό αέριο. Δεν μιλάμε για πετρέλαιο. Έλεος σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να σταματήσουν. αυτό είναι ο ενεργειακός κατευνασμός. Ή ο κατευνασμός στον ενεργειακό τομέα. Να μην προχωρήσουμε τίποτα. Γιατί θα φωνάξει η Τουρκία. Και πώς φωνάζει η Τουρκία μέσω των εδώ, των εδώ ανθρώπων, οι οποίοι σε συνδυασμό με την ευρυτέρα πολιτική υποχωρήσεως και κατευνασμού βάζουν άλλους να πουν όχι να σταματήσουμε. Δεν μας φταίει κανένας. Εμείς φταίμε για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να γίνει κατανοητό. Αυτό το πράγμα συνδέεται ένα αλληλένδοτο με την Κύπρο. Αυτό θα, δω, θα εκτινάξει τη γεωστρατηγική αξία της χώρας. Από εδώ θα δημιουργηθεί ο άξονα που έχω αναφερθεί επανειλημμένο και γραπτό Ελλάδο-Πολωνία στην ενέργεια. Αλλά βλέπεις, άμα δεν αξιοποιεί αυτά, ίσω κάποια στιγμή να πει στον τουρκη Stream συνέχισε. Γιατί και εκεί θα φτάσουμε. Η πολιτική του κατευνασμού και ουσιαστικά τη αυτοφιλανδοποίηση, μέχρι και το όρο τουρκικό σχέδιο, τον αγωγό θα μα φέρει. Αυτά προ το παρόν και θα επανέλθουμε. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλε, έχω ξαναδείξει αυτό το χαρτί. Αυτό ο χαρτί είναι πραγματικά μια ελληνική άποψη, άποψη ξένων, οι οποίοι αναφέρονται στα δικά μα, στα κεκτημένα του ελληνισμού. Όταν βλέπετε εδώ την Κύπρο και το ψευδοκράτος να το αναφέρουν με τέτοιο τρόπο. Και δεν το δείχνω και δεν σας το έχω καλύψει. Γιατί κάπως έτσι ξεκινήσαμε και με τη Μακεδονία. Τη Μακεδονία μας. Και με τα Σκόπια. Και τώρα πλέον, με όλους αυτούς τους κατευνασμούς και τις ιδέες περί Πρεσπών, φτάσαμε στο σημείο να θέλουμε να αποκαλύψουμε το κράτος με ένα όνομα το οποίο είναι «Βιασμός της ελληνικής ιστορίας». Ας τα βλέπουν αυτά οι αδελφοί μας Κύπροι για το τι επέρχεται. Διότι οι Τούρκοι είναι εκείνοι οι οποίοι πρώτα θα βάλουν την Κύπρο σε μια διαδικασία επιλύσεως με κύριο αντικείμενο, μενού θα το πούμε, τα ενεργειακά και στη συνέχεια και παραλλήλως θα ασχοληθούν και με εμά. Διότι σε αυτόν τον αγώνα, όπως έχω τονίσει κατά επανάληψη, πάμε διαιρεμένοι. Ένα πρέπει να είναι το μέτωπο. Κοινό. Ελλάδος, Κύπρου. Θα μου πείτε με ποιες κυβερνήσεις. Ε, ας ξυπνήσουν λοιπόν οι λαοί και ας καταλάβουν πλέον το έθνο των Ελλήνων, όχι λαοί, το έθνο των Ελλήνων, τι ακριβώ διακυβεύεται. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Και αντιλαμβάνεστε, Βίσμαρκ, ο σιδηρούς καγκελάριος, ο οποίος λέει ότι όποιος ασχο, προσπαθεί να κάνει έναν πόλεμο, ο οποίος ουσιαστικά διέπεται από κατευναστική λογική, είναι σαν να θέλει να αυτοκτονήσει φοβόμενος το θάνατο. Εντυπωσιακό. Αυτό θα κάνουμε. Σε αυτό είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε. Η απάντηση πρέπει να είναι όχι. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Ξεκίνησε λοιπόν. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Τι Και η μαβή Πολύ ωραία. Τα βλέπετε. Τουρκία-Κύπρος. Επίσημη στο σελίδα του Τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Κόκκινη ολόκληρος η Κύπρος. Καλά τα λέει ο Κοντζιάς. Να συζητήσουμε. Να μιλήσουμε. Να ο κατευνασμός. Ο κατευνασμός ξεκινάει και έχουμε κατοχή εδαφών επί χάρτου. Ναι, μπορεί να γελάνε κάποιοι. Αλλά αυτό είναι, επί χάρτου. Και εδώ τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε μια μεγάλη γκάφα. Τέτοια γκάφα, τι να πω. Το ίδιο η ιστοσελίδα του στο Vosperus Naval News, μια εξαιρετική ιστοσελίδα, η οποία ειδικεύεται στα ναυτικά θέματα, με επίκεντρο φυσικά την Τουρκία, κατέβηξε και το λάθο του. Θέλοντα να προβάλλουν από το πρακτορείο Ανατολού την μεγάλη παρουσία των ναυτικών μονάδων επιφανία βρήκαν ένα σκαρίφημα πολεμικών πλοίων. Ήθελαν προφανώ να αναπαραστήσουν την κλάση Μιλγκέμ, την κλάση τύπου Αντά. Και ανταυτού προέκυψε η ρωσική κορβέτα κλάσεω Στερεγκουσί. Το προφέρω και κολλά, γιατί είναι και λίγο δύσκολο η προφορά. Και έτσι λοιπόν εξευτελίστησαν οι φίλοι μα οι Τούρκοι, Μαβίβατάν. Και μια και μιλάμε για Μαβίβατά, να σα πω μια ιστορία την οποία αναφέρει ο Ζαχάροφ, ο ζωγράφο. Οπότε λέει ο Νέλσον, περιπολούσε μεταξύ Μάλτη, ανοιχτά τη Μάλτα ήταν, ναι. Μάλτη Ανατολικά, και είδε μια κάτι στο, στο πέλαγο, μια βάρκα. Κατάλαβε λοιπόν ότι κάτι συνέβαινε, κάποιο κινδύνευε. Έδωσε λοιπόν εντολή στο πλοίο και στο πλήρωμα να περισυλλέξουν τη βάρκα, να προχωρήσουν, να κατευθύνουν στα εκεί, και ξαφνικά είδε ότι η βάρκα είχε έναν άνθρωπο μέσα και ήταν γεμάτο από προϊόντα φρούτα κλπ. Τα χάσε ο Nelson. Προσέγγισε, πήγε να τον διασώσει. ήταν Έλληνα όμω. Έλληνα όμω. Ο χειριστή. Πρέπει είναι ένα βαρκάκι. Στη μέση τη Μεσογείου, κυριολεκτικό. Τι κάνει, του λέει. Άλλη. Λέει. Εγώ λέει, δεν έχω ανάγκη από διάσωση. Εγώ θέλω λέει, να πάρω αυτά και να πάω να τα πουλήσω στη Μάλτα. Το καταγράφει ο Ζαχάροφ. Ο ζωγράφο. Έχμικτο ο Νέλσον, ο Οράτιο αγόρασε όλο, όλα τα, τα προϊόντα, ανέβασε τον Έλληνα πάνω και ουσιαστικώς είδε τι ακριβώς σημαίνει ναυτοσύνη. Τι σημαίνει να ξέρεις τη θάλασσα, τον αφρό, τις χερικές συνθήκες, να κυλάει η άλς στο αίμα σου. Ποια λοιπόν μαβί βατάν, συγγνώμη θα γέλαγα. Ποια λοιπόν μαβί βατάν μας λέτε. Όντως υπάρχει αντίστοιχο συμβάν με τους Τούρκους. Το γνωστό Μάλτα Μάλτα-Γιώκ. Ένας ολόκληρος τόλος δεν μπορούσε να βρει τη Μάλτα και από την άλλη πλευρά ένας σε ένα βαρκάκι πήγε να πουλήσει από την Ελλάδα στη Μάλτα προϊόντα για να μπορέσει να επιδείξει τη δυνατότητα ότι δεν φοβόμαστε. Ποιον είχε εμπνευστεί, τον Οδυσσέα. Σίγουρα η Οδύσσια ζει μέσα μας. Όπως και η Ιλιάδα. Αυτό να το γνωρίζουν οι φιλτάτοι φίλοι και σύμμαχοι. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Μετά λοιπόν από τη Μαβίβαταν, οφείλω να σας πω ότι ενώ εμείς εδώ ασχολούμαστε με λογικές κατευνασμού, οι Τούρκοι το 2019 ετοιμάζονται, ήδη έχουν καθελκύσει το πρώτο πλοίο ηλεκτρονικού πολέμου, συλλογής πληροφοριών με αισθητήρε κλπ. Θα καθελκυστεί το Ανατολού, όχι έτοιμο, θα καθελκυστεί από τον Αφηγείο και θα χρήσουν να τοποθετούνται συστήματα μέσα στο το Μάιο προς Ιούνιο. Θα έχουμε παράδοση πως στα τέλη Αυγούστου Σεπτεμβρίου της Τετάρτης Κορβέτος Κλάσεως Μιλτζέμ F514 Κιναλίαντα όλα περνούν από τα νησιά των έτσι; Και θα έχουμε πλέον την ουσιαστική ε, ε, ολοκλήρωση του πρώτου υποβρυχίου Κλάσεως Πυρήρεης. Σαν ένα έτος. Τα βλέπετε αυτά στο Υπουργείο Εθνική Αμήνη, στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Αντιλαμβάνεστε το τι έρχεται. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η Τουρκία δοκιμάζεται. Και δοκιμάζεται σκληρά. Διότι μπορεί να δείχνουν σε φωτογραφίες ότι τα F-35 με τα τουρκικά εθνόσημα πετούν, αλλά οι Αμερικανοί πλέον είναι έτοιμοι να ρίψουν τον πέλεκι επί της ποροκρουστρίας κλίνης, την οποία θα έχουν ξαπλώσει την Τουρκία, αν αρχίζει και παραλαμβάνει εντός του έτους, σε λίγους μήνες, τα πρώτα συστήματα S-400, τα οποία, σας λέω, πριν έλθουν, θα πρέπει να συνοδευτούν και με άλλα ρωσικά συστήματα εγγύης αδιαεροπορικής αμήνης, τύπου Σόρατς, όπως το Μιένα, ε, που θα πρέπει να πλαισιώσουν αυτά και να τα αποστατεύσουν και να διαλειτουργήσουν μαζί τους. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Κύριε σκηνοθέτα. Φίλοι και φίλες, αυτός εδώ που βλέπετε σε φωτογραφία του κυρίου Κώστα Λκούση είναι ο Βασίλειος Κοντόπουλος. Είναι ένας χειριστής πολεμικής αεροπορίας. Δεν είναι δημόσιος υπάλληλο. Είναι λειτουργός λειτουργό του ελληνικού έθνους και της πολεμικής μας αεροπορία, αεροπορίας. Ε, ένυψη, κρατήν. Διακρίθη στο, την πρώτη εκπαιδευτική σειρά του TLP, ανήκει στην 337 μοίρα, εύχομαι να γίνει ένδοξος αυτή η μοίρα, επιχειρεί με F-16 Block 52+, plus. και ανεδείχθη best warrior, καλύτερος πολεμιστής, πρώτος δηλαδή, σε όλες τις αεροπορίες της συμμαχίας. Κάποιε πρωτιέ τι έχουμε κι εμεί. Αλλά αυτέ οι πρωτιέ, αυτέ οι επιχειρησιακέ αριστείες είναι εκείνε που μα συνδέουν με το παρελθόν μα. Είναι εκείνε οι οποίε μα κάνουν να αισθανόμαστε υπερήφανοι για εκείνου που πρέπει να του αγκαλιάσουμε περισσότερο, να του προστατέψουμε περισσότερο και να του επιβραβεύσουμε έτσι περισσότερο. Γιατί αυτοί στι δύσκολε στιγμέ είναι εκείνοι που αναχαιτίζουν καθημερινώ του Νεοοθωμανού. Αυτοί που κρατάνε του Ιουρανού να είναι δικοί μα. Αυτοί που έχουν την τελευταία προσγείωση. Όπω θα αρέσκεται να λέει ο κόσμο τη πολεμική μα αεροπορία. Αυτοί είναι σήμερα τα σύγχρονα σύμβολα. Αυτοί είναι οι παραδύναμοι τολμητές και παραγνώμοι κινδυνευτέ και τη δινή ευελπίδο του σήμερα και του μέλλοντο. Σα ευχαριστώ.